Πάμε τώρα στη Χαρά Λεμονή και πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εξαφανίστηκε η Δήμητρα της Λέσβου. Να πούμε, μιλάμε για έναν άνδρα, ο οποίος ντυνότανε ως γυναίκα και η ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου έγινε γνωστή χάρη στο προσφυγικό. Για πες μας, Χαρά Λεμονή, τι ακριβώς γίνεται και ποιο είναι αυτό το άτομο το οποίο έχει εξαφανιστεί. Να βλέπουμε, παρακαλώ πολύ, τη φωτογραφία όπως έχει δοθεί το alert. Εδώ, λοιπόν, είναι το πρόσωπο που βλέπουμε. Είναι άντρας ο οποίος ντύνεται γυναίκα και από πού εξαφανίστηκε. Φίλιππε, καλησπέρα. Η εξαφάνιση, λοιπόν, του Δημήτρη ή Δήμητρας, όπως είπε, στις Λέσβου από το Τρομοκαΐτιο, φέρνει στις μνήμες την ιστορία ενός αστήρευτου πόνου, χλέβης και ανθρώπινης κακίας, την ιστορία ενός ανθρώπου που βασανίστηκε από τα πρώτα ευαίσθητα παιδικά του χρόνια εξαιτίας της φτώχειας και των ψυχοφαρμάκων που του έδιναν οι γονείς του για να βάλει μυαλό και να γίνει άντρας. Ο γνωστός, λοιπόν, ως Δήμητρα ή αλλιώς Δημήτρης Καλογιάννης από τη Λέσβο, σήμερα 64 ετών, εξαφανίστηκε από το Τρομοκαΐτιο και η γραμμή ζωής ενεργοποίησε το Silver Alert. Έχει γαλανά μάτια, ύψος 1,75, είναι αδύνατος. Φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε κόκκινο πουλόβερ και λευκό παντελόνι και οι οικοί του καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τη γραμμή SOS 1065. Από τότε, λοιπόν, που αυτός ο άνθρωπος θυμάται τον εαυτό του, αισθανόταν γυναίκα. Αυτό έγινε αιτία να πέσει θύμα χλεβασμού από μια παρέα εφήβων που πήγαιναν σπίτι του, τον έβαζαν να χορεύει και να τσιρίζει, γελούσαν μαζί του και κάποια στιγμή δημοσιοποίησαν στα social media το show της ντροπής. Μάλιστα, μια τοπική διαδικτυακή εφημερίδα είχε γράψει για αυτά τα παιδιά πως πρόκειται για μια συμμορία ανηλίκων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, εξάπτοντας έτσι το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον από τη μία και το κουτσομπολίστικο ένστικτο από την άλλη. Ο Δημήτρης ή Δήμητρα γεννήθηκε στη Σκάλα Σικαμιάς, στην πιο φτωχή οικογένεια του χωριού που είχε να αναθρέψει 4 αγόρια και ένα κορίτσι και ζούσαν σε ένα σπίτι με σκεπή και πάτωμα από χώμα. Η πείνα θέριζε και οι καυγάδες των γονιών του ήταν καθημερινοί. Στα 10 του χρόνια τον έστειλα να ζήσει με τη γιαγιά. Στα 14 χρόνια λέει στους γονείς του ότι αισθάνεται κορίτσι και εκείνοι τον περνούν για τρελό. Και στα 17 του, όταν τους ανακοινώνει ότι θέλει να αλλάξει φύλο, τον βάζουν στο ψυχιατρίο για να αλλάξει μυαλά και να γίνει άντρας. Τα κουτσομπολιά, βέβαια, και η ντροπή έκαναν τον Δημήτρη να βιώνει τον πόνο και να αισθάνεται παράτερος. Φεύγει από το ψυχιατρίο και από το σπίτι του για την Αθήνα, αλλά στα 25 χρόνια του επιστρέφει εξαιτίας της αδυναμίας που είχε στη μητέρα του. Και πάλι, βέβαια, κανείς δεν τον αποδέχεται. Οι γονείς του, μάλιστα, διέλυαν στο φαγητό του ψυχοφάρμακα για να γίνει καλά. Όταν φεύγουν από την ζωή οι γονείς του, Δημήτρης αρχίζει να φορά γυναικεία ρούχα και να βγαίνει στο χωριό, όπου κάποιοι τον περιγελούσαν και άλλοι έκαναν ότι δεν τον έβλεπαν. Το 2015, όταν η Σκάλα Σικαμιάς έγινε γνωστή λόγω του προσφυγικού, ο Δημήτρης γίνεται γνωστός μέσα από συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις για να καταλήξει σε άθλια κατάσταση μόνος του, χωρίς να του μιλάει κανείς παρά μόνο τα παιδιά του χωριού. Μάλιστα έλεγε, είμαι ολομόναχος, χωρίς κάποιον να πω έστω δύο κουβέντες. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός, Φίλιππε, που πέρασε μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις χωρίς να βρει από κάπου βοήθεια, μία ζωή έψαχνε έναν αληθινό άνθρωπο με το φανάρι σαν το Διογέννη, όπως ίδιος συνήθιζε να λέει, και αυτό γιατί κανένας δεν μπορούσε να αποδεχθεί την διαφορετικότητά του. Μάλιστα. Μιλά μια πολύ περίεργη ιστορία, αλλά ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος βρισκόταν στο Δρομοκαΐτιο. Στο Δρομοκαΐτιο. Μάλιστα. Και έχει εξαφανιστεί το Δρομοκαΐτιο. Δηλαδή άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Ναι. Δεν υπάρχει. Λίγες είναι οι δομές μέσα στο Δρομοκαΐτιο που είναι κλειδωμένες. Έφυγε από το σπίτι του για την Αθήνα, ξαναγύρισε σπίτι του, είχε γενικώς μια τάση φυγής. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει βγει alert και όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, αν τον εντοπίσουν γιατί υπάρχει θέμα για την υγεία του, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές, να βλέπουν, παρακαλώ πολύ, την κάρτα για το alert το οποίο έχει δοθεί από τις αρχές. Να δούμε εδώ, είναι εξαφάνιση ηλικιωμένου
Silver Alert. Πάμε να δούμε full την εικόνα, παρακαλώ πολύ. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Είναι ο Δημήτρης Καλογιάννης. 6 Τετάρτου του 2021. Από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Στο Δρομοκαΐδιο, Δρομοκαΐδιο. Και να πούμε ότι τη μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο πουλόβερ και λευκό παντελόνι. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.